Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και αυτό είναι το 28ο επεισόδιο του Infocom Today. Αύξηση κατά 6,1% των δαπανών και κατά 6,2% του προσωπικού σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα καταγράφουν τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Αναλυτικότερα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 151,74 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2020, ποσοστό αύξησης 6,1%. Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 9,8% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021, ο δείκτης ένταση έρευνας και ανάπτυξης που εκφράζει τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 1,46% από 1,51% το 2020. Σύμφωνα με την έκθεση Ανοιχτού Διαδικτύου 2022-2023 που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σημειώνεται σημαντική αύξηση της μεσαίας καθώς και της μέσης τιμής της ταχύτητας καθόδου στα σταθερά δίκτυα για το 2022. Οι ταχύτητες στη ροή ανόδου παρουσίασαν επίσης αυξητική τάση και το 2022. Ειδικότερα, η μέση τιμή της ταχύτητας στη ροή καθόδου σε όλη την επικράτεια ήταν 47,94 Mbps, έναντι 35,11 Mbps το 2021. Η μεσαία τιμή ήταν 39,82 και 26,94 Mbps αντίστοιχα. Η μέση τιμή της ταχύτητας στη ροή ανόδου ήταν 7,28 Mbps, έναντι 5,76 Mbps το 2021. Η μεσαία τιμή ήταν 6,28 και 4,76 Mbps. BPS αντίστοιχα. Η επικεφαλής της Αμερικανικής FCC, Jessica Rosenworcel, πρότεινε ένα νέο εθνικό στόχο σε σχέση με την πρόσβαση σε προσιτές ευρωζωνικές συνδέσεις. Το υπάρχον πρότυπο, που καθιερώθηκε το 2015 και προβλέπει 25 Mbps download και 3 Mbps upload, αναμένεται να παρουσιάσει μια σημαντική αναβάθμιση. Η FCC προτείνει την αύξηση του εθνικού προτύπου σταθερής ευρωζωνικής σύνδεσης στα 100 Mbps για download και στα 20 Mbps για upload. Προβλέποντας μελλοντικές απαιτήσεις, η Rosenworcel και η FCC προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και αναφέρονται σε ένα ξεχωριστό εθνικό στόχο για 1 Gbps download και 500 Mbps upload. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν το ταχύτερο 5G δίκτυο στον κόσμο, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Ookla. Η χώρα της Μέσης Ανατολής κατέγραψε μέση ταχύτητα λήψης 5G 557,63 Mbps στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος Etisalat αναδείχθηκε ως το ταχύτερο δίκτυο 5G παγκοσμίως, με διάμεση ταχύτητα 680,73 Mbps. Την ίδια στιγμή, η Doo, ένας άλλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παρόχων 5G παγκοσμίως, με download 453,93 Mbps. Η ανάπτυξη δορυφορικών αστερισμών χαμηλής τροχιάς για εφαρμογές δικτύου χαμηλής καθυστέρησης και υψηλής απόδοσης, αλλά και για επέκταση της κάλυψης των επίγειων δικτύων, ενισχύει την υιοθέτηση δορυφορικών υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με την Abbey Research να προβλέπει ότι η αγορά θα φτάσει τα 113,10 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα από το Satellite έως το 2030. Οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών έχουν δει ένα νέο κύμα ενθουσιασμού και σύγκλησης με τα επίγεια δίκτυα που επιδιώκουν να επεκταθούν πέρα από τις ζώνες κάλυψης και να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα. Όπως εξηγεί ο Andrew Cavalier, Satellite Communications Industry Analyst της Abbey Research. Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο του περιεχομένου θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινό κλείσιμο διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και μετά από τη δέουσα διαδικασία, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton. Νωρίτερα, περισσότερες από 60 ΜΚΟ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιηθεί για διακοπές λειτουργίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια ταραχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φόβοι προκλήθηκαν από σχόλια που έκανε ο Μπρετόν μετά από πρόσφατες διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το ΝΑΤΟ προχωρά στη δημιουργία του πρώτου φαντ για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες οι οποίες θεωρούνται στρατηγικές για τους στόχους της συμμαχίας στην άμυνα και την ασφάλεια. Τα κράτη-μέλη δεσμεύουν κεφάλαια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το Innovation Fund, το οποίο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τόσο άμεσες επενδύσεις σε startups
όσο και έμεσες σε άλλα ταμεία που με τη σειρά τους υποστηρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες και disruptive τεχνολογίες. Οι τομείς εστίασης θα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτονομία, τη βιοτεχνολογία, τους κβαντικούς υπολογιστές, τη διαστημική τεχνολογία, τα υπερηχητικά συστήματα, την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και τα υλικά κατασκευής, αλλά και τις επικοινωνίες επόμενης γενιάς.